την εγκληματική δράση επιτίδιων που υπόσχονται θεαματική εξοικονόμηση ενέργειας σε ανυποψίαστους πολίτες που ψάχνουν εν αγωνίως τρόπους για να μειώσουν το λογαριασμό της ΔΕΗ, αποκαλύπτουν οι παρεμβάσεις κλιμακίων της ΔΔΕ στο Ηράκλειο που διενεργούν ελέγχους για περιπτώσεις ρευματοκλοπής. Το χειρότερο πρόβλημα είναι ότι τίθεται σε κίνδυνο η ζωή των χρηστών της εγκατάστασης αυτής, διότι δεν να πάσα όλη τη στιγμή να υποστούν ηλεκτροληξία. Είναι απίστευτα επικίνδυνο, γιατί αν δεν πας μέσω του μετρητή, αν δεν έχεις τη γείωσή σου τον ουδέτερο, θα σκοτωθείς. Ολοένα και συχνότερα έρχονται στο προσκήνιο κρούσματα όπου ασυνείδητοι παρεμβαίνοντας στην εγκατάσταση ουσιαστικά απομονώνουν το ουδέτερο για να απενεργοποιήσουν το μετρητή κατανάλωσης σε σπίτια και επιχειρήσεις, αφού προηγουμένως έχουν υποσχεθεί στους καταναλωτές εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτή η μόδα έχει έρθει τώρα τελευταία και στο Ηράκλειο. Περπατάει τους τελευταίους 4-5 μήνες. Έχει διαπιστωθεί ότι γίνεται αυτή η ρευματοκλοπή. Και εξαπατούν τους ανθρώπους δηλαδή και τους λένε ότι με την επέμβαση αυτή που θα κάνουμε στο γενικό σας πίνακα θα γλιτώσετε κατανάλωση ρεύματος, ενώ η πραγματικότητα δεν είναι αυτή, δεν είναι, είναι κλοπή ρεύματος και μάλιστα με πολύ επικίνδυνο τρόπο για τον χρήστη της εγκατάστασης. Η παρέμβαση αυτή όμως δεν αποτελεί απλά ρευματοκλοπή και όχι εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά ουσιαστικά μετατρέπει την οικιακή είτε επαγγελματική εγκατάσταση σε παγίδα θανάτου για όσους τη χρησιμοποιούν, όπως προειδοποιούν οι εκπρόσωποι του ΔΔΕ, αλλά και οι συνδικαλιστές του τεχνικού τμήματος της ΔΕΗ που αναζητούν στοιχεία για την ταυτότητα όσων προβαίνουν σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Τους πουλάνε τεχνογνωσία ότι θα τους μειώσουν τις καταναλώσεις του ρεύματος, είτε είναι από τη ΔΕΗ είτε είναι σε άλλο πάροχο. Σε ένα πιθανόν κόψιμο του ουδετέρου, όπως λέμε εμείς στη γλώσσα μας, ηλεκτρολόγοι στο δίκτυο απάνω, μπορεί να προκαλέσει από μία φωτιά να καταστρέψει μία παροχή, να καταστρέψει ένα ακίνητο, μέχρι και να θρηνήσουμε θύματα. Όπως εξηγούν, ολόκληρη η ηλεκτρική εγκατάσταση μετατρέπεται σε θανατηφόρο δίχτυ γύρω από τους ενίκους του σπιτιού σε περίπτωση βραχυκυκλώματος είτε οποιοδήποτε άλλου προβλήματος. Οποιαδήποτε παραβίαση, παραμόρφωση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης γίνει, εάν δεν είναι εγκεκριμένη από τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, μπορεί να επιφέρει σοβαρότατους κινδύνους και για τη ζωή των ανθρώπων, αλλά και για τη ζωή των περιουσιών. Διότι όταν εγώ κάνω μια ηλεκτροπληξία ή ένα βραχυκύκλωμα και πάρει φωτιά, μπορεί να κατασταθούν ολόκληρες οικονομικά τετράγωνα. Θα ήθελα να συνιστήσω για άλλη μια φορά στους καταναλωτές οι οποίοι σκέφτονται να βάλουν κάποιο μηχάνημα, όπως τους λένε οι έξυπνοι, οι αητονίχηδες, για να μειώσουν την κατανάλωση του ρεύματός, ότι κινδυνεύουν να σκοτώσουν τα ίδια τους τα παιδιά μέσα στα σπίτια τους. Σε εξέλιξη μάλιστα βρίσκεται έρευνα ώστε να διαπιστωθεί ποιοι είναι εκείνοι που στο βωμό ενός ελάχιστου κέρδους θέτουν σε κίνδυνο τους πολίτες που πιστεύουν ότι εξοικονομούν ρεύμα. Καλό είναι να είναι προσεκτικοί όλοι όσοι δέχονται προτάσεις από επιτίδιους ότι έχουν τρόπους ή μηχανισμούς για να υποτίθεται να κερδίσουν σε κατανάλωση ρεύματος, διότι δεν υπάρχουν τέτοιες φευρές και τέτοια συστήματα.